Θα πάμε σε συζήτηση καθώ το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χώρα μα εν ώψη των Ευρωπαϊκών Εκλογών του 2024. Ξεκινά έναν κύκλο ενημερωτικών διημερίδων σε όλε τι περιφέρειες τη χώρα, αρχή γενομένη από τα Γιάννα και την Ήπειρο. Από αύριο, Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, ένα διήμερο με μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό αύριο το απόγευμα και βέβαια το Σάββατο ημέρα είναι αφιερωμένη σε εμάς τους δημοσιογράφους. Θα τα δούμε όλα αυτά με την αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την κυρία Νέλη Παλαιολόγου, που έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα. Καλησπέρα κυρία Παλαιολόγου, καλώς ορίσατε στα Γιάννα και στην Ήπειρο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, είναι μεγάλη μας τιμή να ξεκινήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις εδώ από την Ήπειρο. Ε, τυχαία η επιλογή της Υπήρξε ω πρώτο σταθμό αυτή τη προσπάθεια, κυρία Παλαιολόγου. Ε, δεν ήταν τυχαία, όχι, γιατί είναι μία από τι περιφέρειες η οποία έχει μεγαλύτερη, τη θεωρείται από τι μεγα... είναι, θεωρείτε, απ τις λιγότερο. Τις... τις φτωχότερε δεν είναι ωραίο ο όρο. Mm -hmm. αυτά θεωρείται έτσι και θεωρήσαμε ότι πρέπει καταρχήν να, να δείξουμε τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περιφέρεια, ενημερώνοντας α, τους πολίτες για το τι σημαίνει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετέχουμε στα δρόμενα που διεξάγονται εκεί, στις Βρυξέλλες. Mm -hmm. ε, έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε από την Ήπειρο. Ο στόχος μας είναι, όπως είπατε κι εσείς, να κάνουμε την πρώτη μας διημερίδα εδώ. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στην, ε, στο, στο τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία περιφέρεια. Mm -hmm. ε, ο κύριος Καχρημάνη θα προλογίσει και στη συνέχεια θα αναπτυχθούν ε, θεματικές του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ήπειρο συγκεκριμένα. Και στη συνέχεια την πρώτη μέρα θα γίνει μία συζήτηση με ένα πάνελ με τον κύριο ε, Γιανακάκη και τον κύριο τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κιμπουρόπουλο ε, για τα θέματα υγείας που είναι ένας τομέας που δεν επιλέγει κατά τύχη mm -hmm. αλλά ένας ε, τομέας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια αυτή και ιδιαίτερη δυναμική να αναπτυχθεί ε, και να συμβάλλει στην μεγαλύτερη δυνατότητα επενδύσεων ε, υλικών και φυσικών στην περιφέρεια. Yeah. Η δεύτερη μέρα, όπως είπατε, πάλι είναι αφιερωμένη στους δημοσιογράφους ο στόχο μα είναι να του δείξουμε γιατί έχει ενδιαφέρον το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ και τι σημαίνει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή του οι δημοσιογράφοι, πώ προστατεύεται η δημοσιογραφία από, από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, και να έχουμε μια συζήτηση και τι δύο μέρε, είτε με τους πολίτε την πρώτη, είτε με του δημοσιογράφους τη δεύτερη. Και θα χαρούμε πολύ να έρθει ο κόσμο να συμμετέχει στι εκδηλώσει αυτέ. Να πούμε ότι η αυριανή εκδήλωση που είναι ανοιχτή για το κοινό πραγματοποιείται στι 6 ώρα το απόγευμα στον πολιτιστικό πολυχώρο. Δημήτρη Χατζή, τα παλαιά σφαγεία. Οι Ιαννιώτε γνωρίζουν την τοποθεσία. Οπότε, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να έρθουν. Να δώσουμε ένα στίγμα, αν θέλετε, κυρία Παλαιολόγου, γιατί είπατε κι εσεί ότι στόχο όλων αυτών των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι πραγματικά οι πολίτε να μάθουν. Ε, ποια είναι τα ωφέλη αν θέλετε για μια περιφερεια αλλά και συνολικότερα από τη χώρα να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείτε ένα έλλειμμα σε αυτό. Δηλαδή λέμε ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουμε όμως ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι αν θέλετε τα πλεονεκτήματα μέσα από αυτή την ε, παρουσία της χώρας μας σε αυτή την οικογένεια την ευρωπαϊκή. Ε, υπάρχει ένα έλλειμμα ίσως επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που έχουν επέλθει από τις, από τις κοινοτικέ χρηματοδοτήσεις διαχρονικά. Γιατί πρέπει να πω ότι η περιφέρεια είναι κάτι και η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών συνθήκων, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την επαρχία, από το 1957. Yeah. Γιατί ο στόχος ήταν να μειωθούν οι ανισότητες και να υπάρξει σταδιακά κοινωνική, ε, δαφική και οικονομική συνοχή. Mm -hmm. Ο στόχος λοιπόν, όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων που έρχονται διαχρονικά στην Ελλάδα και στις διάφορες περιφέρειες είναι ακριβώς να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε υποδομές, είτε σε περιβαλλοντικά έργα, είτε σε πολιτιστικά έργα, mm -hmm. είτε σε, θέμα, σε δομές υγείας, εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να μπορέσει το βιωτικό επίπεδο του κάθε πολίτη στην κάθε περιφέρεια να ανέβει. Άρα, ο στόχος μας αυτές τις μέρες ε, είναι να ενημερωθεί ο κόσμος τι σημαίνει να έχουμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα περιφερειακό του ΕΣΠΑ <laughs> στην Ήπειρο, που σημαίνει ότι για την περίοδο του 2021 έως το 2027 περίπου στα 362 εκατομμύρια θα έρθουν στην Ήπειρο ε, με σκοπό ε, να πραγματοποιήσουν έργα που θα συμβάλουν στην πράσινη, στην ψηφιακή μετάβαση και στην, α, α, ε, στην αποκλειστική συνοχή, δηλαδή να υπάρξει ανθεκτικότητα στην κοινωνία. Όλα αυτά, λοιπόν, τα χρήματα έχουν προγραμματιστεί ε, για να αποδοθούν σε αυτούς τις τρεις προτεραιότητες που ανέφερα, mm -hmm. σε υποδομές, επίσης, μεταφορών, και να μπορέσει ο, ο πολίτης να επωφεληθεί. Για παράδειγμα, ένας, α, έχουμε ενδεικτικά ότι 42.000 μαθητές, για παράδειγμα, μέσα σε αυτή την πενταετία, εξαετία, θα μπορέσει να επιφολωθεί από τις δομές που θα δημιουργηθούν με χρήματα του περιφερειακού προγράμματος της Επίρου. Γύρω στους 81.000 ε, ε, πολίτες θα έχουν δυνατότητα σε καλύτερες και πιο ε, ε, καλύτερες παροχές νερού, για παράδειγμα. Ε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και τα ερευνητικά θα μπορέσουν επίσης να επωφεληθούν προκειμένου οι δομέ τους αλλά και η ερευνά τους να προωθηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει πιο εξωστρεφής ε, η οικονομία της Υπήρου. Η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ήδη μία εξωστρέφεια την Υπήρο, στην περιφέρεια Υπήρου. Ε, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό πανεπιστήμιο το οποίο έχει υποφεληθεί επίσης από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι ο Horizontas, είναι το, εργαλείο, το χρηματοδοτικό εργαλείο για έρευνα mm -hmm. και έχει υποφεληθεί με πολύ σημαντικά έργα από εκεί που προβάλλουν yeah. το πανεπιστήμιο και την περιφέρεια προς τα έξω και ύστερα και ο τριτογενής τομέας είναι ένας τομέας που έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη εδώ στην περιοχή και ακριβώς όλες αυτές οι υποδομές που θα συγχρηματοδοτηθούν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Να τονίσουμε ότι η συγχρηματοδότηση, τα 462 εκατομμύρια που ανέφερα, είναι η κοινοτική συνδρομή. Mm -hmm. Το σύνολο του προγράμματος εδώ στην Ήπειρο είναι 462 περίπου εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η κοινοτική η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι στα 85%. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε και να σημειώσουμε γιατί είναι το πώ ακριβώ συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη τη κάθε περιφέρεια. Άρα, θα πρέπει να δράξουμε και την τελευταία ευκαιρία, αν θέλετε κυρία Παλαιολόγου, να μην αφήσουμε να χαθεί ούτε μισό ευρώ. Ε, Όπω πολύ συχνά αναφέρει και ο Περιφερειάρχη, είναι στίχημα αυτό. Είναι ένα μεγάλο στίχημα για κάθε περιφέρεια. Πόσο δε μάλλον, όπως είπατε και εσείς, μια περιφέρεια η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται παρά τα βήματα πρόοδου και ανάπτυξη που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να έχει το χαρακτή, τον χαρακτήρα της πιο φτωχής στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, α, ακριβώς είναι ένας μαραθώνιος, τον οποίον μέχρι στιγμής ε, εδώ οι περιφερειακές αρχές και η διαχειριστική αρχή του προγράμματος τον τρέχουν πολύ καλά. Ε, ε, είναι όμως ακριβώ δεν πρέπει να χαθεί χρόνο καθόλου, Υπάρχουν κάποια εμπόδια τύπου διοικητικέ διαδικασίε που καθυστερούν όχι μόνο εδώ τα έργα, σε όλη την Ελλάδα. Ε, αλλά αυτό είναι α, μία παθογένεια <laughs> της ελληνικής διοίκηση, η οποία κάπως πρέπει να λυθεί σιγά-σιγά ε, και γι' αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά είναι ακριβώς, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, mm -hmm. δεν πρέπει να χαθούν χρήματα, πρέπει να υπάρχει ε, σωστή και ορθή δημοσιονομική διαχείριση φυσικά έτσι ώστε να δοθούν όλες αυτές οι δυνατότητες στους πολίτες της περιοχής και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες επενδύσεων εδώ στην περιοχή. Να πω επίσης ότι τα Γιάννενα ειδικά έχουν και μία πρωτιά, είναι στις 100 ουδέτερα κλιματικές πόλεις. πόλεις, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα στους ρυθμούς ορισμένων υποδομών που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου το σχέδιο που θα καταρτιστεί από την πόλη των Ιωαννίνων να ανταποκρίνεται και να μπορέσει να φτάσει ε, στο να είναι όντως ε, το 2030 μια κλιματική, ουδε, κλιματικά ουδέτερα πόλη. Έτσι, είναι, είναι πολλά τα χρηματοδοτικά mm -hmm. εργαλεία που συμβάλλουν Σήμερα. στην ανάπτυξη της Υπήρου. Ε, θα τα κρατήσουμε να τα πούμε και, σε, και αύριο σε Βέβαια. όσους ενδιαφέρονται. Να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι συνδιοργάνωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και του Europe Direct, που είναι εδώ και που είναι ακριβώ ένα πόλο που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Δίπλωση είναι δίπλα σα. Mm -hmm. Δηλαδή, όποιο πολίτη θέλει να ενημερωθεί για οποιοδήποτε ευρωπαϊκό θέμα, υπάρχει το Europe Direct υπήρου, το οποίο παρέχει πληροφορίε για τον κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για οτιδήποτε προγράμματα, πολιτικέ. Οτιδήποτε τον ενδιαφέρει μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο αυτό. Υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που επιχειρούν εδώ στην Ήπειρο. Το Europe Direct είναι ένας πιο κεντρικός mm -hmm. εμ, φορέας που, που δίνει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλό είναι να το, να το έχουν υπόψη του όλοι οι πολίτε τη περιφέρεια. Πολλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρία Παλαιολόγου. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια α, αυτό που είναι ζητούμενο, δηλαδή η μέγιστη δυνατή απορρόφηση αυτών των χρημάτων και κυρίω το αυτοί οι πόροι να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε, επιτυγχάνεται. Γιατί είδαμε και στο παρελθόν τα λεγόμενα ε, κοινοτικά πλαίσια στήριξη. Πέρασαν πολλά. Αλλά χάθηκαν δυστυχώ πάρα πολλέ ευκαιρίε και για την Ήπειρο και αλλά και συνολικά για τη χώρα. Γιατί δεν διοχετεύτηκαν όπω θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα, προφανώ έχουν υπάρξει όλε εκείνε οι δικλείδε ασφαλεία, αν θέλετε, ώστε πραγματικά τα χρήματα είτε του ΕΣΠΑ είτε των υπολείπων χρηματοδοτικών εργαλείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στοχευμένα έτσι, και ακριβώ να απορροφούνται για το σκοπό που πρέπει να απορροφηθούν. Σωστά. Ε, η αλήθεια είναι ότι καταρχήν πρέπει να πούμε ότι χάρη στην Ελλάδα ξεκίνησαν τα πρώτα πακέτα Delors, ήταν γιατί τότε ε, η Ελλάδα πριν 42 χρόνια πια ε, έγινε το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνέχεια ακολούθησε η Ισπανία, η Πορτογαλία και αυτές οι νότιες χώρες βοήθησαν στο να δημιουργηθούν όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις που να είναι προσαρμοσμένες στο νότο mm -hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν γινόντουσαν όλα σιγά σιγά και πρέπει να πω ότι η διαχείριση όλων αυτών, ε, 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 ο, μαθαίναμε από αυτό που είχε ήδη συμβεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές όλων των χωρών και οι ελληνικές φυσικά. Ε, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του κάθε του ΕΣΠΑ από τότε που ξεκίνησαν με τα προγράμματα, το πρώτο κουπουσού και τα λοιπά, είναι ένα, που έχει, είναι ένα σύστημα που έχει, έχει θεωρηθεί από τα πιο καλά. Mm -hmm. Άρα... Ε, μ, δεν υπάρχει λόγος να, να θεωρούμε ότι έχουν κατασπαλωθεί ε, τα χρήματα. Έχουν χρησιμοποιηθεί, σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά. Ε, κυρίως ε, για μένα είναι θέμα διοικητικών διαδικασιών mm -hmm. και οι γάγκρενες πολλές φορές έτσι, γραφειοκρατίες, στις γραφειοκρατίες. Έτσι. Απαλωτριώσεις, έτσι. αδειοδοτήσεις, όλα αυτά είναι θέματα... Ε, ε, πολλές υπογραφές για να κινηθεί ένα έργο, καθυστερεί σε τέτοιους τομείς. Αυτά είναι πράγματα τα οποία διαχρονικά έχουν προχωρήσει, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν λυθεί και τελείως. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες και για επενδύσεις, και για τα επιμελητήρια, και για τους φοιτητέ που βρίσκονται εδώ, ε, ε, τους εμπόρους, τους επιστήμονες, ό, ό, όσους όλους βρίσκονται τομείς. εδώ, ε, να, να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ε, με χρηματοδοτήσεις, αλλά και με πολιτικές ε, που προστατεύουν τον κάθε πολίτη. Και θα καλούσα όποιον μας ακούει να ενημερωθεί για τα δικαιώματα που έχει ο καθένας mm -hmm. μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσαμε το αεροπλάνο, για παράδειγμα. Τι δικαίωμα έχουμε. Ε, υπάρχει βία κατά των γυναικών, για παράδειγμα. Τι δικαιώματα έχει η κάθε γυναίκα δίνονται αυτές οι δυνατότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι είναι καλό, γι' αυτό και έχουμε έρθει εδώ και ξεκινάμε από εδώ, για να ενημερώσουμε το, τους πολίτες για όλες αυτές τις δυνατότητες. Του χρόνου, φέτος, συγγνώμη, <laughs> πέρυσι ήταν το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας mm -hmm. και δόθηκε ο λόγος στους νέους, ακριβώς γιατί λόγω COVID πολλά πράγματα μείναν πίσω και μια γενιά έχασε χρόνο από τη ζωή της δεν είχε τις δυνατότητες που θα μπορούσε. Μείναν σπίτια, μείναν κλεισμένοι, στερεωθήκαν τα παιδιά, ε, τα νέα παιδιά ε, να βγουν έξω, να ξεδώσουν, να, να μάθουν, να ενημερωθούν για οτιδήποτε. Γι' αυτό και πέρυσι, η χρονιά που μας πέρασε το 2022 ήταν το έτος Νεολαίας. Mm -hmm. Δόθηκαν ε, πάρα πολλά κίνητρα και δυνατότητες και ευφαιρίες και ο λόγος τους νέους, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του χρόνου θα αφιερωθούμε στην, στη, χρονιά των δεξιοτήτων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει και εδώ και η περιφέρεια ε, και όλοι οι φορείς συντονισμένοι και σε καλή συνεργασία να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σωστών δεξιοτήτων, έτσι, γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε και στην πράσινη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να έχουμε αυτές τις δεξιότητες για τα επαγγέλματα του μέλλοντο, το οποίο είναι αύριο. <laughs> Βέβαια. Πόσο δε μάλλον, αν θέλετε, κύρια Παλαιολόγου, ότι όταν ένα από τα σημαντικά ε, προβλήματα στη χώρα μα για τη νεολαία, για του νέου ανθρώπου, είναι το ζήτημα τη ανεργία, που σημαίνει ότι ναι, εκπαίδευση, ναι, ανώτατη εκπαίδευση, χρειάζονται όμω και οι δεξιότητε ακριβώ για να υπάρχει μια προοπτική. Και κυρίω, αν θέλετε, αυτή η προοπτική να υπάρχει εντό των τυχών, ναι. εντό τη Ελλάδα, ώστε ε, σίγουρα ε, οι, χώρες, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν άλλες προοπτικές σε αυτά τα παιδιά. Το ζήτημα είναι όμως ε, αυτό το επιστημονικό δυναμικό, αν θέλετε, να παραμένει στη χώρα για να μπορέσει η χώρα κάποια στιγμή να αναπτυχθεί όπως θα πρέπει να αναπτυχθεί βασιζόμενοι σε αυτό το δυναμικό. Ναι, ακριβώς αυτό και ε, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που έχετε εδώ προβλέπει τέτοιε δράσεις και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αναπτυχθούν. Αυτέ οι, αυτές οι δεξιότητες που θα συμβάλλουν στις εργασίες του μέλλοντος. Πρέπει τα παιδιά να θωρακιστούν και να μπορέσει και, η, τα ποσοστό ανεργίας. Δηλαδή, γιατί και οι, δυνατότητε εργασία δυνατότητες εργασίας που θα προκύψουν θα έχουν πιο αυξημένε απαιτήσει ακριβώς για να προσαρμοστούν στις νέες ευκαιρίε που έχουμε μπροστά μας. Πάμε για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Αυτό σημαίνει μια τεράστια αλλαγή στην οικονομία μας στον τρόπο που καταναλώνουμε, στον τρόπο που η γεωργία μας ε, και εδώ στην περιοχή η γεωργία είναι ένα από τα μεγάλα της ε, προτερήματα. Ε, όλα αυτά όμως θα μεταλλαχθούν προκειμένου να φτάσουμε σε μια ε, κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050. Και πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτή την εξέλιξη. Άρα λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε ε, και το ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσει, ειδικά τα νέα παιδιά, να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες που θα βοηθήσουν... Ε, στο να θωρακιστούν και να, να βρουν δουλειέ που θα ανταποκρίνονται σε αυτέ τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα, φυσικά. Μάλιστα. <laughs> Σίγουρα, λοιπόν, είναι σημαντικέ αυτέ οι εκδηλώσει, ακριβώ, κυρία Παλαιολόγου, για να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας ω μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γνωρίζουμε τι δυνατότητε και τι προοπτικέ που έχουμε και ω πρόσωπα ο καθένας από εμάς αλλά και ως χώρα και ως περιοχή μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ δε περισσότερο όταν το 2024 θα είναι χρονιά εκλογών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα χρειάζεται πολύ δουλειά γιατί ε, ναι, δίνουμε βαρύτητα στι εθνικέ εκλογέ, μπορούμε να δίνουμε βαρύτητα στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Γυρίζουμε όμω πολλέ φορέ την πλάτη στι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Και αυτό δεν θα πρέπει σίγουρα σε καμία περίπτωση να γίνεται, κύριε Παλαιολόγο γιατί βλέπουμε και το ζήσαμε. Αν θέλετε και στην περίοδο και τη πανδημία, αλλά και σε πολλά ζητήματα όπω είναι τα εθνικά ζητήματα, που πρέπει να έχουμε ε, λόγο και εμεί μέσα από την ψήφο μα στην συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σαφώς πρέπει να έχουμε λόγο και ένας λόγος που θέλουμε να, να ενημερώνουμε τους πολίτες είναι για να ξέρουν ακριβώς μέχρι το 2024 τι σημαίνει να είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, πρέπει να, να γίνει απολύτως κατανοητό ότι αυτό το οικοδόμημα δεν είναι κάτι μακριά από μας. Είναι για μας και συμβάλλουμε εμείς. Δηλαδή, εκλέγουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ψήφο μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στο οικοδόμημα αυτό της οικογένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, ελέγχει τον προϋπολογισμό <χει yer> της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο αυτό υλοποιείται. Ε, 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 έχει λόγο σε πάρα πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τους πολίτες μας. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θεσμικό όργανο, το οποίο, τους οποίους ευρωβουλευτές επιλέγουμε και ψηφίζουμε εμείς. Και καλό θα είναι να ξέρουμε τι σημαίνει η ψήφος μας αυτή, προκειμένου να, να δώσουμε τη δυνατότητα να ακουστούν φωνές που είναι για μια Ευρώπη ενωμένη και για μια Ευρώπη περισσότερο ολοκληρωμένη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Το ίδιο ψηφίζοντας εθνικά, ψηφίζουμε μια όποια κυβέρνηση. Το Συμβούλιο, που συμμετέχει όποια κυβέρνηση έχουμε ο, όποιος πρωθυπουργός έχουμε ψηφίσει, ή υπουργή, επίσης έχει ένα λόγο στα τεκτενόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν τα δύο θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχουμε απευθείας ψήφο, είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να ξέρει τι σημαίνει. Η ψήφο μα, είτε εθνικά και πολύ περισσότερο ευρωπαϊκά. <Κι> και αυτά τα δύο όργανα είναι αυτά που επιλέγουν και την προεδρία και του Επιτρόπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το όργανο το οποίο προτείνει ε, κάνει προτάσει, νομοθετικέ πρωτοβουλίε, πολιτικέ κτλ. Και, και τα άλλα δύο όργανα είναι αυτά που τι εγκρίνουν και τι ψηφίζουν. Άρα, είτε άμεσα είτε έμεσα έχουμε λόγο όλοι μα αυτό. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το. Να το καταλάβουμε και να συμβάλλουμε αποτελεσματικά. Και αν θέλετε και να το διαφυλάξουμε έτσι, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω μια συγκεκριμένη υπόθεση με την α, ευρωβουλευτή την κυρία Καϊλή, ε, σίγουρα αυτό δημιουργεί, αν θέλετε έναν προβληματισμό σε όσου πολίτε το ακούν. Ωστόσο, μπορούμε ο καθένα από εμά με την ψήφο του πραγματικά να διαφυλάξουμε ε, όλο αυτό το οικοδόμημα. Ακριβώ. Αυτό είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο το οποίο ευτυχώ θα λυθεί μέσα από τη δικαιοσύνη και θα λυθεί με μεγαλύτερη θωράκιση του, του, του θεσμικού πλαισίου ε, που ισχύει ε, για αυτές τις υποθέσεις, ατυχής, σαφώ. όμως... Ακριβώς, ακριβώς γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς ψηφίζουμε τι ψηφ... και τι ψηφίζουμε και γιατί ψηφίζουμε. Φέβαια, <laughs> είναι λοιπόν πολλή. πολύ σημαντικό ακριβώς να ξέρουμε ότι αυτά τα δύο θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτοί που μπορούν να βάλουν τους κανόνες σε συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και με αυξημένη ειδικά από τα δύο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ευθύνη για την έγκριση των νομοθεσιών και των πολιτικών. <laughs> Κυρία Παλαιολόγου, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι αύριο το απόγευμα στι 6 ώρα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρη Χατζή η πρώτη εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό. Έτσι, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στην Ήπειρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ήπειρο. Έτσι, και θα είσαστε εκεί να λύσετε όσε απορίε έχει ο κόσμο και να συζητήσετε σίγουρα μαζί του. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να σα ευχαριστήσω.